Αυτό που έφτιαξα σήμερα εδώ στο γκαράζ, αυτή τη φορά ξεπέρασα και τον εαυτό μου. Μείνετε συντονισμένοι στο τέλος του βίντεο και θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Τι είναι αυτό, ακούω να ρωτάτε. Σήμερα έχουμε κατασκευή για τον γκαράζ. Και συγκεκριμένα μια κατασκευή την οποία ανέβαλα πολύ καιρό τώρα. Αλλά νομίζω ήρθε η ώρα να την ολοκληρώσω επιτέλους. Από τότε που δημιουργήσα αυτό το χώρο και ξεκίνησα να έρχομαι συχνά εδώ για πάσης φύσεως εργασίες, πολλές φορές τυχαίνει να έρχονται και φίλοι μου εδώ. Και το αιώνιο πρόβλημα που είχαν ήταν πως δεν είχαν πού να κάτσουν. Αρχικά σε αυτό το χώρο δεν είχα κανένα κάθισμα απολύτως, γιατί όταν ερχόμουν εγώ έκανα συνεχώς εργασίες και δεν καθόμουν ποτέ. Αλλά στη συνέχεια έφερα το παλιό κάθισμα του γραφείου μου, έφτιαξα αυτό το σκαμπό χρησιμοποιώντας τις ρόδες αυτής της καρέκλας. Γιατί το έκανα αυτό, γιατί αυτή θα πήγαινε για πέταμα, αλλά ήθελα να κρατήσω τις ρόδες. Καθώς φυσικά και το σκαμπό από ανάλυση ποδηλάτου, το οποίο σχεδίασα και κατασκεύασα εξ ολοκλήρου. Τώρα, ναι, μεν έχουμε αυτά τα καθίσματα, ωστόσο αυτό το κάθισμα, αυτή η καρέκλα, κατά πάσα πιθανότητα θα πάει για πέταμα, διότι έχει ξεκινήσει να διαλύεται τελείως. Και όταν λέω τελείως, εννοώ τελείως. Το σκαμπό αυτό το χρησιμοποιώ εγώ όταν κάνω εργασίες. Ενώ αυτό το σκαμπό από την άρση ποδηλάτου για πολλή ώρα δεν θα έλεγα ότι βολεύει ιδιαίτερα. Επομένως, ήθελα κάτι πιο άνετο που να μπορεί ταυτόχρονα να καθίσει τουλάχιστον δύο άτομα. Καθώς να έχει και κάποιες άλλες κρυφές λειτουργίες που θα αναφέρουμε συνέχεια. Γι' αυτό έφτασε η ώρα της κατασκευής, της δημιουργίας ενός αναδιπλούμενου, πτυσσόμενου καναπέ κρεβάτι για τον γκαράζ που είχα αναφέρει σε προηγούμενα βίντεο και αρκετοί με έχετε ρωτήσει τι θέλει να πει ο ποιητής με αυτό. Σήμερα θα το αναλύσω απόλυτα και νομίζω πως θα βγάλει νόημα. Πριν περάσουμε όμως στο σημείο που έχω φτάσει αυτή τη στιγμή με την κατασκευή, ας αναλύσουμε λίγο τις ιδιότητες του τίτλου. Τι σημαίνει αναδιπλούμενος? Θα πρέπει ενώ κάθεται κάτω και είναι σε λειτουργική κατάσταση να σηκώνεται προς τον τοίχο έτσι ώστε να κερδίσω το χώρο αυτόν εάν χρειαστεί κάποια στιγμή. Ενώ πέρα από αυτή την ιδιότητα θα πρέπει να επεκτείνεται κιόλας, εξού και το πτυσσόμενος, και αυτό να μεγαλώνει και να γίνεται διπλάσιο το πλάτος του. Καλύπτοντας λοιπόν αυτές τις δύο βασικές ιδιότητες που θα δώσω σε αυτόν τον καναπέ, δύο προκλήσεις που ήθελα να βάλω στον εαυτό μου για τη δημιουργία του ήταν πρώτον να μην χρησιμοποιήσω καθόλου τον υπολογιστή. Σε αντίθεση δηλαδή με όλες τις υπόλοιπες συσκευές που φτιάξαμε μέχρι τώρα, που προηγεί το σκιακό σχέδιο στον υπολογιστή για να κάνω μετρήσεις, αλλαγές πιο εύκολα και φυσικά να βρω και τελικά που θα χρειαστώ, για την συγκεκριμένη κατασκευή θέλω να περάσω κατευθείαν την ιδέα μου από το μυαλό μου στην πράξη, χωρίς να χρησιμοποιήσω αυτή την υποθετική ρόδα του ψηφιακού σχεδίου. Και η δεύτερη πρόκληση, επειδή μετά από κάθε κατασκευή που φτιάχνω μου μένουν αρκετά υλικά τα οποία συσσωρεύονται εδώ στο στοκχάουζ του γκαράζ, όπως το ονομάζω εγώ, και ήθελα να τα ξεφορτωθώ, η αλήθεια είναι, κάποια στιγμή ήθελα να ξεκινήσω χρησιμοποιώντας όσα περισσότερα από αυτά γίνεται για τη δημιουργία αυτού του καναπέ. Τα πήγαμε αρκετά καλά μέχρι αυτό το στάδιο, διότι ό,τι βλέπετε είναι υλικά που κλειστιάται μόνο από εδώ, αλλά για το επόμενο στάδιο μάλλον θα χάσω αυτή την πρόκληση, διότι θα χρειαστώ κάποια υλικά που δεν διαθέτω εδώ και κατά πάσα πιθανότητα έχασα και το πρώτο στοίχημα του να με χρησιμοποιήσω καθόλου, δηλαδή τον υπολογιστή, διότι για να είμαι ειλικρινής έχω κάνει ήδη ένα προσχέδιο για να δω πώς θα φαίνεται περίπου και πώς θα γίνονται οι κινήσεις, αλλά ίσως να είναι μείον μισός πόντος από αυτό, διότι θέλω να αφήσω αυτό το σχέδιο εκεί για να κρατήσω την κατασκευή, αυτή την έκδοση τουλάχιστον, όσο πιο ομοίη γίνεται, με απλά υλικά και εργαλείο χειρός. Γιατί θα μπορούσα να εξελίξω το σχέδιο του υπολογιστή και να το κάνω πολύ πιο υπερπαραγωγή, χρησιμοποιώντας μηχανήματα CNC για την κατασκευή των υλικών που θα χρειαστώ, όπου θα ήταν απαραίτητη χρήση του υπολογιστή λόγω του σχεδίου στο AutoCAD για το CNC. Αλλά αυτή τη φορά, όπως είπα, θέλω να μείνω σε απλά πράγματα και να περάσω σε όλα τα επόμενα στάδια στην πράξη και να βρω ακριβώς τι θα χρειαστώ εδώ και όχι στον υπολογιστή. Άρα, μιας και η εισαγωγή στο θέμα ολοκληρώθηκε νομίζω και δεν έχω κατά από κάτι άλλο, ώρα να περάσουμε στην πράξη.
Και έχουμε το αμέσως επόμενο στάδιο. Έβαλα τους μετεσέρες εδώ. Αυτό είναι το κομμάτι που θα μπαίνει στον τοίχο, που θα είναι μόνιμα στη μεριά του τοίχου και θα διπλώνει έτσι. Αυτό θα σηκώνεται πάνω και θα διπλώνει. Κόμπλε, αν εξαιρέσουμε το τρίξιμο. Τώρα, όταν μπαίνει στον τοίχο, θα πρέπει, αφού διπλωθεί, να έχει τη δυνατότητα να ανεβοκατεβαίνει. Και για να το πετύχω αυτό, σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω συνδυασμό αυτών. Είναι, δεν θυμάμαι πώς λέγονται, αλλά τα χρησιμοποιώ και για τη στερέωση όλων των ραφιών από την αποκή πλευρά. Είναι κανονικά για κολόνες για ράφια μεταλλικά, αλλά θα χρησιμοποιήσω, όχι θα χρησιμοποιήσω, χρησιμοποίησα ήδη δύο γωνίες και τις έκανα πι, έτσι ώστε να δημιουργήσω αυτόν τον τρόπο έναν διάδρομο όπου θα ανεβοκατεβαίνει αυτό το δοκάρι. Κατά αυτόν τον τρόπο περίπου. Θα είναι εκεί και με λίγη φαντασία θα ανεβοκατεβαίνει μέσα αυτό το διάδρομο. Νομίζω θα δουλέψει. Ελπίζω να δουλέψει. Οι δύο κολόνες λοιπόν μπήκανε στη θέση τους με επιτυχία και η κίνηση αυτή γίνεται ακριβώς όπως την είχα στο μυαλό μου ή μάλλον σχεδόν. Γιατί σχεδόν, γιατί αυτό δεν θα πρέπει να ταλαντεύεται κάθε φορά που μετακινείται. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Ευτυχώς όμως πρέπει να μου έχουν μείνει μερικές σανίδες. Και οι συγκεκριμένες σανίδες είναι, σε περίπτωση που το καταλάβατε, οι default σανίδες, οι προκαθορισμένες σανίδες που έχουν όλα τα κρεβάτια του IKEA. Και οι συγκεκριμένες είναι από το κρεβάτι που είχαμε στην Αθήνα, το οποίο rest in pieces, οπότε πήρα τις σανίδες από εκεί και τις χρησιμοποίησα εδώ. Επομένως θα αφαιρέσω 4 σανίδες, μιας και 4 μου έχουν μείνει έτσι κι αλλιώς. Θα τις κόψω λίγο μεγαλύτερες αυτές, προκειμένου να διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα της ταλάντευσης στο πάνω κάτω. Μια στιγμή, θα είναι εύκολο. Σε περίπτωση που δεν το προσέξατε προηγουμένως, δυσκολεύτηκα λίγο να το διπλώσω στον τοίχο και αυτό γιατί όπως είπαμε έπρεπε να προεξέχουν κάποιες τάβλες για να τα κρατάνε για τα δύο κομμάτια, τα δύο τμήματα σαν ένα, ώστε να μπορεί να σηκωθεί χωρίς δυσκολία. Τώρα, αφού αντικατέστησα τις τάβλες, θα είναι εύκολο πάλι με ένα χέρι αυτή τη φορά. Και πριν με ένα ήταν επειδή είχα την κάμερα, αλλά τώρα είναι με ένα χέρι έτσι κι αλλιώς. Και φυσικά ανεβοκατεβαίνει. Για να το προσαρμόσω εγώ ακριβώς στο ύψος που θέλω όταν είναι στη μορφή που θα φιλοξενεί κόσμο. Αφού ολοκληρώθηκε εκεί αυτή η διαδικασία, ώρα να βάλουμε τα πόδια του. Στο μεταξύ, μέχρι αυτό το σημείο, το μόνο υλικό που δεν είχα στον καράζ ήταν οι χρυσοί μετεσέδες. Τους ενδιάμεσους μετεσέδες που τύλιξα γύρω από το δοκάρι, τους είχα ήδη εδώ, μαζί με κάποιους άλλους που δεν μου έκανε αυτή τη δουλειά, αλλά τέλος πάντων, τους τύλιξα γύρω από το δοκάρι για περισσότερη αντοχή του δοκαριού και όλη τη κατασκευή όταν θα υπάρχει βάρος. Καθώς και δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά από την κάτω μεριά και από πίσω δηλαδή, έβαλα ένα γάμα τέτοιο μεταλλικό για επίσης ακόμα περισσότερη αντοχή του δοκαριού. Σίγουρα σαν ξύλο άντεχε, είχε μια αλφα αντοχή, αλλά σε συνδυασμό με το σίδερο, με τη σιδερένια γωνία, από άκρη σε άκρη θα είναι ακόμα περισσότερο πιο ανθεκτικό. Ολοκληρώνοντας όμως όλη αυτή τη διαδικασία, επόμενο στάδιο είναι φυσικά τα πόδια. Και νομίζω ότι θα βρούμε κάτι εδώ, στο stock house του γκαράζ. Όπως αναφέρα και νωρίτερα, σε αυτή τη γωνία εδώ είναι όλα τα stock πράγματα που έχω, hardware υλικά, όπως κομμάτια ξύλου, δοκάρια στο πίσω μέρος και σε αυτά τα 6 σιρτάρια από εκεί είναι ροδάκια, πολλά ροδάκια, γωνίες, κομμάτια ξύλου μικρά
ακριβώς από κάτω μεταλλικά κομμάτια, εδώ καλώδια για πάντα, που αυτή τη φορά δεν θα χρειαστούμε βέβαια, αλλά υπάρχουν εδώ, και ακριβώς από κάτω ρετάλια σωληνών. Τώρα όμως για τα πόδια θα περάσουμε στα δοκάρια. Πριν περάσουμε όμως στα δοκάρια, αυτό που θέλω να βρω είναι ροδάκια. Άρα πηγαίνουμε σε αυτό το σιτάρι και εδώ έχουμε πολλές, πάρα πολλές επιλογές από ρόδες. Αυτή τη φορά όμως θα χρησιμοποιήσουμε αυτές εδώ, που είναι μίας διαδρομής, όχι σαν αυτές δηλαδή που γυρίζουν γύρω γύρω και θα με βολέψουν για αυτή την κατασκευή. Και φυσικά θα χρειαστώ μερικές ακόμα. Είμαστε μια χαρά, πάμε να τις βάλουμε. Και σήμερα είναι μερικές μέρες αργότερα. Την προηγούμενη φορά λόγω υποχρεώσεων δεν προλαβαίνω να ολοκληρώσω τον καναπέ, αλλά έχω σημειώσει πρόοδο. Έχω βάλει αυτά τα δύο πόδια που ανοίγουν κατά αυτόν τον τρόπο, τα οποία στηρίζουν το σταθερό κομμάτι του καναπέ, όχι δηλαδή αυτό που θα τραβιέται προς τα έξω. Και φυσικά τώρα έχει μείνει να τοποθετήσω τα πόδια στο κομμάτι που θα τραβείτε προς τα έξω, μαζί με τις ρόδες που ανέφερα μερικά δευτερόλεπτα πριν για εσάς. Εδώ λοιπόν έχω όλα τα υλικά που θα χρειαστούν ακόμα και χωρίς άλλες καθυστερήσεις νομίζω πως ήρθε η ώρα να ολοκληρώσω αυτό το project. Και μερικές στιγμές αργότερα το από εδώ πόδι με τις ρόδες εγκαταστάθηκε με επιτυχία. Σειρά έχει φυσικά το από εκεί πόδι και δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια απλή αντιγραφή και επικόλυση. Μάλλον το παίρνω πίσω, δεν είναι απλή αντιγραφή επικόλυση, γιατί αυτό εδώ είναι λίγο πιο μακρύ, το κομμάτι που πάει εδώ είναι λίγο πιο μακρύ και χρειάζεται κόψιμο, και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας δείξω τη δικιά μου πατέντα για κόψιμο αυτού του ξύλου. Αρχικά δεν θα χρησιμοποιήσω αυτό το πριόνι που είναι κανονικά για ξύλο, θα χρησιμοποιήσω αυτό το πριόνι που είναι για μέταλλα. Έχω προσέξει ότι κόβει πολύ καλύτερα και είναι πολύ πιο ακριβίας. Και συγκεκριμένα δεν θα πάω κατευθείαν από τη μια μεριά κατευθείαν κάτω. Έχω σημαδέψει γύρω γύρω το σημείο που πρέπει να κοπεί και θα πάμε σταδιακά, δηλαδή μία γραμμή εδώ, ένα μαρκάρισμα απλά, ένα μαρκάρισμα στην από εδώ πλευρά και πάει λέγοντας στην επόμενη πλευρά και στην τελευταία πλευρά. Αφού έχουμε λοιπόν μαρκάρει και τις τέσσερις πλευρές, ξεκινάμε κανονικά. Και έχουμε έναν τέλειο κύβο. Φυσικά αυτό είναι ο δύσκολος τρόπος εάν δεν έχεις αυτόματα μηχανήματα και έχεις μόνο αυτή την εναλλακτική. Αλλά δείτε αυτό το κόψιμο. Πιο αλφάδι πεθαίνεις πραγματικά. Τώρα όμως μένει μόνο να το ενώσουμε με εκείνα τα δύο και συνέχεια να το βιδώσουμε πάνω στο υπόλοιπο. Μια στιγμή. A little longer than a few minutes later. Το από εδώ πόδι μπήκε και αυτό με επιτυχία, αλλά πρόσθεσα και ακόμα ένα στη μέση. Και το γεγονός ότι χωράει ακριβώς. Και όταν λέω ακριβώς εννοώ ακριβώς στο χιλιοστό. Κυριολεκτικά στο χιλιοστό. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, αυτό ήταν τυχαίο. Έτυχε να χωράει ακριβώς εδώ μέσα. Αλλά θα δείτε ακριβώς τι ρόλο παίζει αυτό σε λίγο, ή μάλλον ευθύς αμέσως. Επιτρέψτε μου να σας δείξω πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό εδώ που έφτιαξα. Λοιπόν, αρχικά αφαιρούμε αυτό εδώ το κομμάτι όπου είναι αποστάτης για να κρατάει τα πόδια, τα εξωτερικά πόδια του κομματιού που μπαίνει και βγαίνει, να τα κρατάει σταθερά, δείτε ακριβώς πως δουλεύει. Πρώτα το περνάμε από το γάτζο εδώ που έβαλα στο μεσαίο πόδι, στη συνέχεια ανοίγουμε το ένα πόδι, το ασφαλίζουμε εκεί, το άλλο πόδι το ασφαλίζουμε, αφού πρώτα βγάλουμε την ασφάλεια από εδώ. Το άλλο πόδι το ασφαλίζουμε και αυτό μέσα. Ανοίγουμε τα μεσαία πόδια
Και τώρα έχουμε έτοιμα όλα τα πόδια. Το σηκώνουμε μέσα στους οδηγούς που έβαλα δεξιά και αριστερά. Ξέχασα αυτό το ξύλο. Είναι για να ασφαλίζει αυτά τα πόδια, αλλά μπαίνει στην πορεία σε λίγο. Το κατεβάζουμε και αφού πατήσει σωστά, παίρνουμε αυτό το κομμάτι και ασφαλίζουμε και τα μεσαία πόδια να ανοίξουν τελείως. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Και όταν λέω πρώτο στάδιο, εννοώ ότι ακριβώς όπως είναι τώρα, κάθεσαι και χωράει φυσικά τουλάχιστον 3 με 4 άτομα αρκετά άνετα. Αλλά δεν τελειώνει εδώ η κατασκευή. Αυτό γίνεται διπλό σε φάρδος. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό? Πάρα πολύ απλά, με το ένα χέρι. Πιάνουμε από εδώ ή από εδώ ή από εδώ ή από αυτό, όπου βολεύει το καθένα. Και απλά το τραβάμε. Και ο συνδυασμός αυτών κινήσεων είναι ο λόγος που το ονομάζω αναδιπλούμενο, πτυσσόμενο καναπέ κρεβάτι. Το φοβερό όμως είναι αυτό που ήθελα κιόλας. Όταν είναι σε αυτή τη μορφή, το μισό δηλαδή ανοιγμένο, χωράει να μπει ελεύθερα και το αυτοκίνητο με αυτό ανοιγμένο. Οπότε, μια χαρά. Τώρα, επιστρέφοντας στις δύο προκλήσεις που ανέφερα στην αρχή, όσον αφορά την πρώτη, του να δημιουργήσω αυτή την κατασκευή αποκλειστικά και μόνο χρησιμοποιώντας υλικά από το stock house του garage, νομίζω ότι το πέτυχα κατά 99%, διότι όλα αυτά, με εξαίρεση τους 5 μετεσέδες, τα είχα εδώ, στο stock house του garage. Και ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που δεν πετάω τίποτα, διότι όσο κάνω κατασκευές, σίγουρα θα χρειάζομαι υλικά για να τις φτιάξω, που πολύ πιθανό να τα έχω εδώ. Και η δεύτερη πρόκληση ήταν να μην χρησιμοποιήσω καθόλου τον υπολογιστή, το οποίο επίσης πέτυχα κατά 99%. Έκανα ένα μόνο πολύ πρόχειρο προσχέδιο, απλά για να πάρω μια εικόνα της κατασκευής. Οπότε μπορεί να μην κέρδισα καμία από τις δύο προκλήσεις στο 100%, αλλά είμαι απόλυτα ικανοποιημένος και με το αποτέλεσμα και με τον εαυτό μου που χρησιμοποίησα ελάχιστα τον υπολογιστή. Αυτά λοιπόν. Σίγουρα θα γίνει απίστευτα πιο όμορφος με τα μαξιλάρια. Φανταστείτε κάτι τέτοιο, κάτι σαν αυτό εδώ, αλλά σε μεγαλύτερο και σε άλλο χρώμα. Πιστεύω θα δείξει απίστευτα ωραία. Μέχρι όμως να έρθει το δικό του μαξιλάρι, το σωστό, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο, αυτή η κατασκευή και φυσικά να πήρατε ιδέες για το δικό σας χώρο ίσως. Αφήστε μου σχόλια σας από κάτω αν θέλετε, με βοηθάνε πάρα πολύ όπως έχουμε πει και φυσικά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.